Η συρρήκνωση εγχώριας αγοράς τα τελευταία χρόνια είναι και η κύρια αιτία που έχει οδηγήσει τις περισσότερες επιχειρήσεις στην αναζήτηση πελατών εκτός Ελλάδος. Από το 2009 έως σήμερα, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν σημειώσει αύξηση κατά 57%, ενώ το 2013 σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας που έφτανε τα 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, μετά την τριετία ανάκαμψη του κλάδου, το Σεπτέμβριο του 2013 σημειώθηκαν τα πρώτα σημάδια κόπωσης, τα οποία οφείλονταν στην έλλειψη ρευστότητας και στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Οι παράγοντες στους οποίες εμείς έχουμε αναλύσει, ο Σύνδεσμος Εξαγωγικών Βορείου Ελλάδος και ο Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών που ανήκει στον ΣΕΒΕ, είναι ότι έχουμε και την αστάθεια, την πολιτική και η οικονομική αστάθεια, η οποία συμβαίνει στην γείτονα Τουρκία, η οποία έχει υποτιμήσει πάρα πολύ την τουρκική λίρα, άρα έχει αυξήσει κατά πολύ, σχεδόν κατά 30% την ανταγωνιστικότητα των τουρκικών προϊόντων έναντι των ελληνικών, και σε μια τέτοια γενικευμένη κρίση τα αντίστοιχα τουρκικά προϊόντα στην ρωσική και ουκρανική αγορά αποκτούν ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προβάδισμα έναντι των ελληνικών, το οποίο πρέπει να το προβληματίσουμε τόσο σε επίπεδο εξαγωγικών αγαθών, αλλά και όσο σε επίπεδο τουριστικού προϊόντος. Μπορεί οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία να μην έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα τις ελληνικές επιχειρήσεις, ωστόσο οι εξαγωγείς διατηρούν τις επιφυλάξεις τους. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι πρώτον να μην κλιμακωθεί η ένταση από το Μάιο και μετά, γιατί εκεί κυρίως είναι όγκος των συναλλαγών που έχουμε κυρίως εμείς εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, μιας και αυτό που εξάγουμε κυρίως είναι φρούτα και νοπάν λαχανικά, κυρίως ροδάκινο, κεράσι και τα λοιπά, κτηνίδια, που είναι σχεδόν τα 2/3 των εξαγωγών μας. Και κατά δεύτερο λόγο είναι ότι η Ουκρανία είναι ένα συγκοινωνούν δοχείο με την ευρύτερη αγορά της Ρωσίας, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα επηρεάσει την 8η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Συνεπώς, αυτό έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο προς την αγορά της Ρωσίας σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές αγαθών. Ενθαρρυντικό όμως είναι το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχουν έντονα σημάδια καλυτέρευσης και βήματα βελτίωσης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας. Η μείωση του ενεργειακού κόστους από τη ΔΕΗ, όπως η απλοποίηση των εξαγωγών και με τα τελωνία, όπως η αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας και του πολιτικού κλίματος της Ελλάδας προς τα έξω. Σκεφτείτε τι λέγαν τα κανάλια για εμάς πριν από 2 χρόνια και τι λένε τώρα. Όπως η βελτίωση της επιστροφής του ΦΠΑ, υπάρχουν σημάδια καλυτέρευσης. Ευεργετικό θα ήταν επίσης για την ανάπτυξη του κλάδου, όπως λένε, η εφαρμογή της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες και η εφαρμογή του ενιαίου φορολογικού συντελεστή με πενταετή διάρκεια.